Όσο μπορούμε, με τη βοήθεια του Θεού. Ναι. Εξακολουθείτε εσείς να κυκλοφορείτε με εκείνο το μικρό αυτοκινητάκι, το υβριδικό ή ηλεκτρικό ήταν, ε? Υβριδικό είναι. Ναι. Με αυτό κυκλοφορείτε πάλι. Ναι. Mm-hmm. Τώρα και... Κάνει δουλειά πολλά χρόνια τώρα, όπως σας θυμάμαι, τώρα, με αυτό είστε. Από το 2005. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν είχα ένα διπλοκάμπινο. Είναι αυτό που ανάφερε ο βουλευτής του συναγερμού και έλεγε ότι οικολόγος. Αλλά χρειαζόταν για το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε όλα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει καταδίωξη μια στον ΑΚΑΜΑ για να σε κυνηγούν 4 αυτοκίνητα τη αστυνομία τη ΜΑΔ με το υβριδικό. Ένα λεπτό. Σε είχαν βάλει μπροστά η ΜΑΔ στον ΑΚΑΜΑ και σε κυνηγάγανε. Είχαμε σπάσει το οδόφραγμα, μπήκαμε στο πεδίο βολή των Βρετανών. Και μας κάναμε όπως αυτά τα κινηματογραφικά που βλέπεις να τρέχει μπροστά ο κακός, ναι, και πίσω ή ο καλός. Ήσουν ο κακός και πίσω ο καλός. Η κακή μπάτση, ας πούμε. Ναι. Και από πάνω τα ελικόπτερα και οι μοτοσυκλετιστές. Πληρώνω να μου βρεις ένα βίντεο πίσω, τέτοιο, πληρώνω. Πίσω αυτοί φτάσαμε στους Βρετανούς και εκεί σταματήσαμε. Βγήκαμε τη διαμαρτυρία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τώρα. Νιάτα, περασμένες εποχές. Ατίθασα νιάτα. Λοιπόν, δεν είναι άσχετο το θέμα που θα συζητήσουμε. Το είδαμε σήμερα σε δημοσίευμα του Πολίτη. Φαίνεται ότι πάει υπουργικό για να περάσει. Νομοσχέδιο το οποίο άκου τώρα. Στα κέντρα των πόλεων, σε κάποιες γειτονιές, θα απαγορεύεται να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο το κανονικό. Ή υβριδικό θα πηγαίνει, ή ηλεκτρικό θα πηγαίνει. Είναι εφικτό αυτό. Ή μικρής χαμηλής κατανάλωσης. Ή χαμηλής κατανάλωσης. Ναι, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα μικρού κυβισμού και σύγχρονης τεχνολογίας, που μπορεί να είναι περισσότερο οικολογικά από άποψη εκπομπής ρήπων από αυτά τα λεγόμενα υβριδικά. Αυτά θα επιτρέπεται να πηγαίνουν μέσα. Τουλάχιστον σε άλλες χώρες αυτό ήταν το μέτρο. Δηλαδή δεν ήταν, το μέτρο δεν ήταν, αν ήταν ηλεκτρικό ή υβριδικό. Ναι. Το μέτρο ήταν η εκπομπή ρήπων. Μπορεί να γίνει αυτό τώρα στην Κύπρο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Στόχος δεν είναι να βάλουμε στην αγορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα. Ο στόχος είναι να μειώσουμε την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, να μειώσουμε την εκπομπή των ρήπων. Αυτός είναι ο στόχος. Μπορεί να γίνει αυτό στην Κύπρο. Έχει συμβεί, έχει σε, πάρα πολλές, έχει συμβεί σε πάρα πολλές χώρες. Και στο Λονδίνο, για παράδειγμα, υπάρχει τώρα και 20 χρόνια αυτό το μέτρο. Με το δακτύλιο. Ναι. Όπου μπορούν να μπουν σε αυτόν τον χώρο, στο κέντρο του Λονδίνου. Το ξέρω γιατί το έχω ζήσει. Αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση, όπως είναι τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα πολύ μικρά αυτοκίνητα. Χαμηλής κατανάλωσης δεν είναι σίγουρα τα ντίζελ. Είναι τα μικρά σύγχρονα αυτοκίνητα. Ναι. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα ποια θα είναι αυτά τα πράγματα, αυτά που θα κυκλοφορούν. Υπάρχουν σήμερα αυτοκίνητα τα οποία μπορεί να είναι και συμβατικά και να έχουν κατανάλωση μικρότερη και από τα υβριδικά, ναι, μεγάλου κυβισμού. Όχι βέβαια τα ηλεκτρικά, τα οποία υποτίθεται ότι είναι χαμηλής κατανάλωσης, γιατί και αυτά να θυμάστε πάντα ότι, ναι, αν δεν φορτίζονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι, όπως στην Κύπρο το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ουσιαστικά θα φορτίζονται με μαζούτ. Σωστά. Γιατί ο ηλεκτρισμός μας στην Κύπρο... Άρα πάλι θα εκπέμπουμε. Εμέσως. Ουσιαστικά εμέσως. Έχει μεγάλη όμως σημασία να πετύχουμε τους στόχους τους δεσμευτικούς σε σχέση και με την Πράσινη Συμφωνία και το Fit 55, σε σχέση με, ακριβώς με την εισαγωγή στις μεταφορές μας οχημάτων τα οποία είναι χαμηλής κατανάλωσης, όπως είναι τα ηλεκτρικά, όπως είναι τα υβριδικά, αυτά που κινούνται με βιοκαύσιμα. Έχω δει στο εξωτερικό, για παράδειγμα, στόλους λεωφορείων να είναι εξ ολοκλήρου από βιοκαύσιμα ή να είναι ηλεκτρικά. Και βεβαίως έρχεται και η επόμενη τεχνολογία και πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά για την επόμενη γενιά, το 35 και μετά, που έχει να κάνει με το υδρογόνο. Δηλαδή πλέον θα κινούνται τα αυτοκίνητα στην επόμενη φάση της ζωής της ανθρωπότητας, θα κινούνται με υδρογόνο. Ναι, είμαστε πάρα πολύ μακριά όμως από αυτό. Και όμως υπάρχουν χώρες που έχουν εγκαταστήσει ήδη τους πρώτους σταθμούς και υπάρχουν χώρες που έχουν στήσει και δίκτυο για την φόρτιση, την επαναγέμιση με υδρογόνο αυτοκινήτων. Ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι κάθε φορά που εμφανίζεται ένα τέτοιο μέτρο, μια νομοθεσία, μια πρακτική πολύ σύγχρονη, λέμε εδώ στην Κύπρο δεν θα πιάσει τόπο και δεν θα εφαρμοστεί. Ναι, και αυτό λειτουργεί, ξέρετε, πάντα ως αντικίνητρο για την γρήγορη και πετυχημένη εισαγωγή ενός τέτοιου μέτρου στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή, είπαμε πριν ότι αυτό το μέτρο του πράσινου δακτύλιου, εγώ προσωπικά το έχω ζήσει στο Λονδίνο 20 χρόνια πριν. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο που έχουν εφαρμόσει τέτοιου είδους μέτρα. Στην Αθήνα δεν έχει πράσινο δακτύλιο, νομίζω. Έχει δακτύλιο μονά ζυγά για να ρυθμίζουν την κίνηση. Ναι. Δηλαδή, τις μονές μέρες αυτά που λήγουν σε μονό αριθμό, χρόνια τώρα, δεκαετίες το μέτρο. Αυτό λειτουργήσε τελικά στην Αθήνα. Σε όλες τις χώρες το δακτύλιο λειτουργεί. Είναι ένα κατασταρτικό μέτρο
που αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό πρώτα απ' όλα το φόρτο της κυκλοφορίας και μετά το είδος της κυκλοφορίας. Βέβαια, πάντα η απάντηση που δίνουν στην αντίθετη άποψη είναι ότι πρέπει να δίνεις εναλλακτικούς τρόπους. Όταν δεν μου επιτρέπεις να πηγαίνω με το αυτοκίνητο μου σε κάποιο χώρο, πρέπει να υπάρχει μια άλλη εναλλακτική μέθοδος, τρόπος, τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα, να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και να μην μειώνεται η οικονομική δραστηριότητα, η κοινωνική δραστηριότητα. Ναι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Στις γειτονιές αυτές σίγουρα θα κόψει η κίνηση, τουλάχιστον προς το παρόν. Και το δεύτερο, ο κόσμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει όλος ηλεκτρικό ή υβριδικό ή ένα αυτοκίνητο με χαμηλή κατανάλωση τόσο πολύ, τουλάχιστον όχι σε αυτή τη φάση της ζωής του. Και όταν λες αυτή τη φάση, ένα αυτοκίνητο το κρατάς. Για πόσα χρόνια. Εδώ ερχόμαστε στα σχέδια απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων που ξεκινήσαμε από το 2007-2008, ήταν το πρώτο πρόγραμμα τέτοιο. Λόγω της κρίσης της οικονομικής, δυστυχώς, αναστάλησαν αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποσύρουν τα παλιά και ρηπογόνα τους αυτοκίνητα και να αγοράσουν με μια οικονομική στήριξη από το κράτος ένα πιο σύγχρονο, είτε μικρό αυτοκίνητο συμβατικό, είτε ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο. Αλλά αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κύπρο είναι, πιστεύω, υπερβολικά, υπερτιμολογημένα και πολύ ακριβά για το βαλάντιο του μέσου Κύπριου πολίτη. Πώς θα πέσει όμως αυτό το κόστος? Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις, επειδή το έχω ζήσει από κοντά και από μέσα αυτό το θέμα, καμιά φορά τα προγράμματα χορηγίας δεν βοηθούν στο να πέσει η τιμή. Ναι. Αυξάνουν την τιμή, βάζουν καπέλο, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι υπάρχει η χορηγία. Αφού σου λέει θα σε στηρίξει το κράτος, βάλε και σε άλλο ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα. Υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες να το περιορίσεις αυτό. Και έχουν εφαρμοστεί επιτυχία σε πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο ζήτημα εδώ που προκύπτει είναι πώς θα ελέγχεις και θα ρυθμίζεις την τήρηση της νομοθεσίας. Κάμερες διαβάζουμε στο δημοσίευμα θα μπουν και θα μας παρακολουθούν αν μπήκαμε μέσα με το αυτοκίνητο ή δεν μπήκαμε. Και θα στέλνουν και θα μοιράζουν πρόστιμα. Αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος εφαρμογής, αστυνόμευσης της εφαρμογής μιας νομοθεσίας. Εντάξει. Θα τα δούμε και στην πράξη αυτά τα πράγματα, γιατί είδαμε ότι, όπως είπες και εσύ προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα, δυστυχώς υπάρχει μια καθυστέρηση και μια αδράνεια στο να εφαρμοστούν τέτοιου είδους μέτρα, αλλά επιβάλλεται πλέον, έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Και το λέω με λύπη ότι αναγκαστήκαμε τελικά να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο για να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους μέτρα. Έπρεπε να είχα εφαρμοστεί από πολλά χρόνια πριν. Το στέλνει εδώ και η φίλη Φωτούλα. Λέμε, τι να κάνουμε, να τα πετάξουμε τα αυτοκίνητά μας? Άμα δεν έχουμε να αγοράσουμε, τι θα γίνει? Είναι το αυτό που συζητούσαμε πριν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται μια αναστάτωση στον κόσμο? Είναι πολύ λογική ερώτηση και πρέπει να υπάρχουν από τις αρμόδιες αρχές να υπάρχουν κατάλληλες απαντήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα βεβαίως της μετατροπής. Ξέρουμε σίγουρα ότι τα συμβατικά αυτοκίνητα με μια σχετική ευκολία μπορούν να μετατραπούν εύκολα στο να γίνουν αυτοκίνητα με τη χρήση του υγραερίου. Ναι. Άλλο μέτρο που δεν έτρεξε στην Κύπρο. Δεν τα βλέπουμε. Τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Γιατί έπρεπε αυτό να έχει συμβεί με στην προηγούμενη δεκαετία. Στην Ελλάδα τα περισσότερα βενζινάδικα πάντως έχουν ταμπέλες που λένε υγραέριο σε τιμή ευκαιρίας. Και πας εκεί και γεμίζεις. Εδώ δεν έχουμε δει. Τουλάχιστον σε αυτήν την ένταση. Δεν ξέρω, υπάρχει. Δεν περπάτησε στην Κύπρο. Γιατί? Παρά τις προσπάθειες μας. Γιατί όμως? Γιατί τον φαίνεται ότι η ίδια η πολιτεία δεν θέλησε να το σπρώξει για να προχωρήσει. Υπήρχαν συμφέροντα πίσω από τις αποφάσεις των αρμοδίων, των πολιτικών πρώτα και μετά των αρμοδίων στα διάφορα υπουργεία. Το έχω ζήσει από κοντά, το είδα στη Βουλή, όταν προσπαθούσαμε με χίλιους τρόπους να το προωθήσουμε. Βέβαια, πρέπει να φέρεις και υγραέριο για να δουλέψει, έτσι. Μα σε πιο μαζικές ποσότητες. Υπήρχε η δυνατότητα, διότι ήταν την εποχή εκείνη που σε μαζική έκταση είχε μπει στην αγορά το υγραέριο ως καύσιμο για τις κεντρικές θερμάσεις. Ναι. Και υπήρχαν αξιόλογες εταιρείες, οι οποίες είχαν ασχοληθεί συστηματικά και με καλόν τρόπο, έτσι, ορθολογικό τρόπο, σε αυτό το θέμα του υγραερίου. Και αυτές ακριβώς ήταν και αυτές που επέμεναν να προχωρήσει η εγκατάσταση των συστημάτων, το kit στα αυτοκίνητα, για να μπορούν να παραλαμβάνουν και το υγραέριο. Πράγμα που έγινε σε πάρα πολλές χώρες, και παράδειγμα πολύ κοντινό μας, η Ελλάδα. Σωστό. Στην Κύπρο δεν περπάτησε. Τώρα έχουμε πλέον περάσει αυτό το στάδιο. Δηλαδή, δεν συστήνεται πλέον από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση του υγραερίου, γιατί και αυτό είναι πλέον μέσα στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να περιοριστούν. Μάλιστα. Και ή δυνατόν να τερματιστεί η χρήση τους τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα,
Υπάρχουν κάποιες λύσεις. Έχουμε ακόμα λίγα χρόνια για να δώσουμε ζωή στα συμβατικά αυτοκίνητα. Οπωσδήποτε όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν νομοθεσίες και οδηγίες οι οποίες σε λίγα χρόνια δεν θα παράγονται πλέον στην Ευρώπη και ενδεχομένως και σε άλλες χώρες του κόσμου αυτοκίνητα τα οποία θα χρησιμοποιούν δίζελ, πετρέλαιο και βενζίνη. Έτσι. Άρα λοιπόν, είναι μονόδρομος πλέον. Ιδιαίτερα οι νεότεροι πρέπει να αρχίσουν να συνηθίζουν στην ιδέα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι στους δρόμους μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν μας πειράζει, αρκεί να αποδίδουν το ίδιο, να μην είναι πανάκριβα. Ξέρετε, να μην γεμίζουν με 150 ευρώ το καθένα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα, τι τον νοιάζει τον άλλον, αν θα δουλεύει με καύσιμο ή με ηλεκτρισμό. Με ηλεκτρισμό καλύτερα. Αλλά αν τον πληρώνω δεκαπλάσια τιμή, δεν θέλω. Και να είναι αξιόπιστα. Βέβαια. Να μην σου μένει στον δρόμο, τελειώνουν οι μπαταρίες. Λοιπόν, πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, πάμε στον ΑΚΑΜΑ. Διαβάζουμε, δόθηκε επέκταση στις άδειες στα λατομεία. Και έχει δημιουργηθεί μια φασαρία. Η θέση σας. Κοιτάξτε, τώρα είναι λογικό πράγμα να έχεις έναν χώρο ο οποίος θεωρείται το διαμάντι της προστασίας της φύσης στην Κύπρο και να έχεις μέσα στην καρδιά αυτού του χώρου μια λατομική ζώνη. Να είναι δίπλα από τα λατομεία φαράγγια. Τα οποία τι είναι τα φαράγγια. Τα φαράγγια πρώτα απ' όλα πέρα από το ότι φιλοξενούν σπάνια είδη της κλωδίδας και της πανίδας, για παράδειγμα τις νυχτερίδες, παρένθεση, ναι, για ό,τι είχε κάνει το θέμα τις προάλλες, με εκείνον το σπίτι που χτίστηκε δεν είναι και δεν του έδωσαν ηλεκτρικό ρεύμα και φως. Γιατί εσύ. Ή μη τους αφήνεις να το χτίσουν ή βάλ τους ρεύμα. Από τη μια να εφαρμόζεις με τέτοια αυστηρότητα τα μέτρα προστασίας σε ό,τι αφορά τον απλό πολίτη, ναι, αλλά από την άλλη να χαλαρώνεις τα μέτρα προστασίας και να αφήνεις τεράστια περιθώρια δραστηριότητας σε λατομεία, σε λατομικές επιχειρήσεις με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, έχουμε αποτύχει. Προφανώς έχουμε αποτύχει ως πολιτεία να μην μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε ένα όντως δύσκολο θέμα που πρέπει να είναι η ανταπόκριση της ζήτησης για λατομικά υλικά σε μια επαρχία με τις δυσκολίες που έχει όπως στην Πάφο. Δηλαδή, μα είναι πανάκριβα πλέον, έτσι. Υπάρχει και πολύ μεγάλη δυσκολία. Άρα αυτό είναι ένας άλλος παράγοντας ο οποίος πρόχνει και την πολιτεία σε τέτοιες κινήσεις. Και θα λατομεύσουμε τώρα τους βράχους στα φαράγγια. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και το πρόβλημα ήταν γνωστό. Δηλαδή, ήταν γνωστό από την αρχή, από πριν 30 χρόνια. Και κάφησαν τα λατομεία να αναπτύσσονται, να επεκτείνονται. Έχουν φτάσει μέχρι τα φαράγγια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια περαιτέρω επέκτασης. Τώρα διαβάζω ότι η νέα υπεροχή επέκτασης έχει να κάνει με το εσωτερικό του χώρου. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες πέρα από τα δημοσιεύματα στον τύπο. Γενικά όμως λέγω ότι η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η λατομική ζώνη στην περιοχή της Ανδρολίκου και να υπάρξει αποκατάσταση της περιοχής. Ένα μεγάλο ζήτημα. Άλλος, να ανοίξει όμως πού, να δοθούν άλλες άδειες σε άλλα σημεία. Το πρόβλημα και είναι ότι. Να σκάβουμε άλλα βουνά. Ναι, ακριβώς. Η εναλλακτική πρόταση που κάποτε συζητήθηκε ήταν εντός του κρατικού δάσους της ΠΑΦ. Που δεν νομίζω να είναι καλή ιδέα. Θα πρέπει να αναζητηθούν καινούργιες περιοχές και βέβαια να μετρηθεί και αυτό που διαβάζω συνέχεια ότι έχει μετρηθεί το περιβαλλοντικό κόστος της μεταφοράς από γειτονικές περιοχές. Δεν έχω δει προσωπικά αυτήν τη μελέτη. Φαντάζομαι για να το γράφουν οι αρμόδιοι θα στηρίζονται σε κάποια μελέτη. Προσωπικά δεν έχω δει αυτήν τη μελέτη που λέει ότι η μεταφορά από άλλες περιοχές είναι από περιβαλλοντικής άποψης χειρότερη λύση. Από οικονομικής ενδεχομένως να είναι, αλλά έτσι είναι τα κόστη, τα μετρούμενα κόστη. Δηλαδή, για το θέμα της οικονομίας μπορούν να βρεθούν κάποιες άλλες λύσεις που να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του κόστους. Ναι. Το πρόβλημα του περιβάλλοντος είναι εκεί, είναι φαράγγια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξαναχτίσεις. Κινδυνεύουν έτσι όπως πάει απόλυτα, το πράγμα. Απόλυτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή υπάρχει λογικό σύστημα. Δηλαδή μπορεί να τα χάσουμε τα φαράγγια, να γκρεμιστούν κάποια ήδη, στιγμή, να καταρρεύσουν. Ήδη και μιλούμε για σπήλαια, έτσι. Ναι, βέβαια. Μιλούμε για σπήλαια στα οποία φιλοξενούνται αυτές οι περίφημες φρουτονυχτερίδες και άλλη σπάνια χλωρίδα. Είναι καταπληκτική η χλωρίδα και η πανίδα των σπηλαίων. Υπάρχουν χώρες, πρόσφατα και η Ελλάδα, που έχουν αναδείξει τον τουρισμό των σπηλαίων και έχουν αναδείξει αυτά τα σπήλαια ως τουριστικών προορισμών και ως πόλος έλξης για τους επιστήμονες και για τους περιηγητές. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να ταξιδεύσεις στην Ήπειρο και να μην επισκεφθείς στα Τσουμέρκα το σπήλαιο εκεί ή στην Ιωάννινα. Έτσι.
ή στη Μάνη, αν μην πάει στο Σπύρο του Τυρού, ας πούμε. Μιλάμε για φοβερές περιβαλλοντικές, οικολογικές καταστάσεις αυτά τα σπήλαια. Στην Κύπρο τα έχουμε σφραγισμένα και τα απειλούνται από τα λατομεία, τα οποία είναι λατομεία τα οποία ξέρετε τι συμβαίνει εκεί. Δεν είναι πας με την κουβαρίστρα και μαζεύεις τον άμμο, ας πούμε. Εκεί μπαίνουν, είναι βράχια, μπαίνουν εκρηκτικά, γίνονται εκρήξεις, κινούνται βαριά μηχανήματα, ναι. Και από κάτω μπορεί να έχουμε κάποια σε επέκταση ενός σπηλαίου ή κάποιου φαραγγιού, ας πούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, ο επόμενος πρόεδρος μπορεί να τα αλλάξει αυτά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι ο πρόεδρος μπορεί να τα κάνει όλα στην Κύπρο. Ναι. Και πρέπει να έχει αυτές τις ευθύνες. Δεν είναι παντοκράτορο πρόεδρος στην Κύπρο. Δεν είναι μίνι πλανητάρχης, όπως το λένε. Δεν έχω αυτή την προσέγγιση. Όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθούνται πλέον οι νόμοι, οι οδηγίες, οι συμβάσεις τις οποίες υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία. Και πρέπει να χτίσουμε και μια κουλτούρα και ως λαός και ως κοινωνία. Δηλαδή, όταν τίθεται ενώπιον της κοινωνίας, είσαι διαθετημένη ως κοινωνία να πληρώσεις το κόστος για την προστασία αυτών των φαραγγιών στον Ανδρολίκου ή των σπηλαίων στην Ανδρολίκου, ας πούμε, στην περιοχή του Ακάμου. Ναι. Είναι αυτή η κοινωνία έτοιμη να πληρώσει το κόστος? Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι. Και είναι αυτό που εξηγηθήκαμε πάρα πολλές φορές και από πολλά χρόνια πριν. Και το έκαναν πολλές χώρες. Η ίδρυση ενός πράσινου ταμείου, ένα ταμείο στο οποίο να μπορούσαν να υπήρχαν πόροι από διάφορες πλευρές και να χρηματοδοτούσε τέτοιου είδους δράσεις και αναγκαίες επενδύσεις προς την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Θα μας πείτε ποιον θα ψηφίσετε ή ποιος στηρίζετε στις προεδρικές εκλογές? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να πω ποιον θα ψηφίσω, ούτε θέλω να πω σε κανένα. Δεν θα μας πείτε ποιον στηρίζετε? Άλλα μέλη του κινήματος οικολόγων μπήκαν σε επιτελεία, εσείς όχι? Κακώς μπήκαν σε επιτελεία και το κάνουν κατά παράβαση των αποφάσεων των οργανωμένων συνόρων του κινήματος. Πρέπει να υπάρξει κομματική πειθαρχία εδώ? Δεν είναι θέμα πειθαρχίας, φίλε. Εγώ είμαι από αυτούς που, όπως το ξαναείπα στην εκπομπή σου την πρωινή της πρώτης, ήμουν από αυτούς που ιδρύσαμε το κίνημα, που γράψαμε τα καταστατικά. Δεν είναι με την πειθαρχία και με το βούρτουλα που θα επιβληθεί σε ανθρώπους ελεύθερους. Δεν είσαι και κόμμα όμως σοβαρό, άμα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Έρχεται, όχι, δεν είναι σοβαροί αυτοί οι οποίοι δεν μπήκαν στη λογική του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού. Εντάξει, και τι θα κάνουμε, γκρινιάζει ο ένας τον άλλον, δεν είναι σοβαροί αυτοί που δεν σεβάστηκαν την ιστορία του κινήματος, που ήταν μια ιστορία που είχε μια συνοχή. Είναι μια ιστορία που πάντα ο ένας σεβόταν τον άλλο και νομίζω γνωστό το παράδειγμα. Ακούστηκε εδώ στην εκπομπή σου. Ναι. Το 2003 είχαμε την ίδια κατάσταση. Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε κανέναν υποψήφιο στον πρώτο γύρο. Αφού δεν καταλήξαμε σε κανέναν υποψήφιο, βγαίνω εγώ, βουλευτής ήμουν τότε, δεν ήμουν πρόεδρος του κινήματος, και γράφω ένα ωραίο ξεκινημένο άθρο και λέω ότι θα ψηφίσω Γιώργο Λιλίκα. Μάλιστα. Μου φώναξε το σώμα του κινήματος, την Πολιτική Επιτροπή, και μου είπε: ξέρεις, είσαι βουλευτής, είσαι ο μοναδικός μας βουλευτής, είσαι ο πιο γνωστός από τον χώρο των οικολόγων. Δεν είναι σωστό να βγαίνεις και να λες ποιο θα ψηφίσεις. Ναι. Έτσι. Σεβάστηκα απόλυτα τη θέση των συναγωνιστών και των συναγωνιστριών μου. Ναι, αλλά σεβάστηκα το υπόλοιπο 60% που δεν ήθελε να υποστηρίξει τον Γιώργο Λιλίκα. Και ναι, αλλά απήχα από οποιοδήποτε δραστηριότητα. Αυτή είναι η δική σας οπτική, κύριε Πεδρίκη. Άλλοι όμως νιώθουν το καθήκον να στηρίξουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Χρήστο μου. Το κόμμα όμως, αν είναι σοβαρό κόμμα και έχει καταστατικό, δεν πρέπει να βάλει κάποια πράγματα κάτω την επόμενη μέρα, να περάσει η φασαρία. Χρήστο μου, έτσι κρατήθηκε η συνοχή του κινήματος των οικολόγων μέχρι πρόσφατα. Έτσι δεν ήταν αχταρμάς. Τώρα είναι αχταρμάς το κίνημα. Άνθρωποι, το κίνημα είναι τώρα αχταρμάς. Ότι δεν είναι. Δεν ήταν. Εντάξει. Είναι. Δεν λέω ότι είναι. Το τι είναι σήμερα θα το δούμε στη συνέχεια, αν θέλεις, κάποια ώρα. Αλλά δίνει αυτή την εικόνα. Γιατί ας σου πω τώρα ότι δεν είναι αχταρμάς και βγούμε έξω στην κοινωνία. Ναι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι είναι αχταρμάς. Ναι. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι γράφουν ότι είναι αχταρμάς. Σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα έχει η δική μου αντίληψη. Έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Γι' αυτό δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά το κρατάω. Φημίζεστε για την αντίληψή σας τα πράγματα. Γι' αυτό σας ρωτάω έτσι με επιτάσεως. Κρατάω το ερώτημα και δεν απαντώ και περιμένω. Λοιπόν. Μετά τις εκλογές σας φέρουμε εδώ πέρα να απαντήσεις. Δεν έχω που θα απαντήσω. Άλλοι πρέπει να απαντήσω. Ποιος πρέπει να απαντήσει, ο πρόεδρος? Αν θέλουν να κρατήσουν. Ή τα μέλη. Αν θέλουν να κρατήσουν ένα κίνημα που να έχει συνοχή, είναι ευθύνη και των μελών. Είναι ευθύνη και αυτών που ανήκουν σε συλλογικά σώματα, ναι. Και κυρίως είναι ευθύνη της ηγεσίας. Έτσι. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όντως
ενισχύει την εικόνα, την εντύπωση του ΑΚΤΑΡΜΑ. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Θα έπρεπε το κίνημα οικολόγων. Θα το λέμε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Έπρεπε το κίνημα οικολόγων, κύριε Περδίκη, να έχει διαλέξει συγκεκριμένο υποψήφιο, κατά την άποψή σας. Κοίταξε, τώρα θα κάνουμε νεκροψία πριν ακόμα τελειώσει η κηδεία. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Αφού μπήκαμε στη συζήτηση τώρα, έπρεπε ή δεν έπρεπε. Το κίνημα οικολόγων θα έπρεπε να κάνει εκείνες τις ενέργειες έγκαιρα και μεθοδικά, ώστε ή να καταλήξει σε δική του υποψηφιότητα, έτσι, ή να έβρει εκείνα τα σημεία επαφής με τους υποψήφιους, ώστε ορθολογιστικά να καταλήξει σε κάποια υποστήριξη. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε, για πολλούς και διάφορους λόγους, αυτό είναι εσωτερικό μας, δεν θα συζητήσουμε τώρα δημόσια, έτσι, ακόμα δεν έγινε αυτή η συζήτηση εξάλλου μέσα στο κίνημα των οικολόγων. Θα γίνει κάποια στιγμή, ελπίζω. Πάλι ελπίζετε, πάλι δεν είστε σίγουρος για τις διαδικασίες, κύριε Περδίκη. Τι σας φέραμε. Είστε ένας άνθρωπος που όποτε έβγαινε, όταν ήσασταν πρόεδρος, έβγαινε και μας έδινε καταγγελία, παύλα, είδηση. Τώρα αρχίσατε τα νομίζω, δεν είναι η ώρα, θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Πού πήγε ο καλός Περδίκης που ξέραμε, που μιλούσε και έπεφτε τσεκουριά στο δημόσιο σύστημα. Δεν είμαι ούτε πρόεδρος, ούτε βουλευτής, ούτε δημόσιων πρόσωπων αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κρατήστε το αυτό. Εγώ μιλώ γιατί από τη θέση μου ως απλό μέλος των οικολόγων, με τη θέση που έχω στο κίνημα, και μιλώ με την εμπειρία και τη γνώση που έχω. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια διαχείριση διαφορετική. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε να καταλήξουμε κάπου. Και το γεγονός ότι δεν καταλήξαμε, όπως σου είπα και τις προάλλες, προέκυψε από την πολύ έντονη διάθεση στελεχών του κινήματος να υποστηρίξουν συγκεκριμένους υποψηφίους. 1, 2, 3, 4 συγκεκριμένους υποψηφίους. Βγήκε και από την εσωτερική δημοσκόπηση. Έπρεπε αυτή, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αυτή η έντονη διάθεση να υποστηριχτούν 3-4 υποψήφοι, έπρεπε να γίνει σωστή διαχείριση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, το ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται οποιοδήποτε να κάνει το κεφαλιού του και να μην σέβεται την άποψη των υπολείπων. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Εγώ στηρίζω σίγουρα τη θέση της Πολιτικής Επιτροπής, την πλειοψηφία της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία έχει καλέσει αυτά τα λιγοστά στελέχη τα οποία κάνουν έντονη εκλογική παρουσία να σταματήσουν να το κάνουν. Τώρα να μου πείτε, είναι αυτό πλέον από εκεί και πέρα ανοίγει θέματα πειθαρχικών. Βεβαίως ανοίγει θέματα πειθαρχικών. Υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες. Εμπλέκομαι σε αυτές τις πειθαρχικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αλλά το κίνημα έχει τις διαδικασίες του και τις ακολουθεί και θα τις προχωρήσει. Και ελπίζω, πάλι ελπίζω, σε προλαβαίνω να μην το σημειώσεις εσύ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αισιόδοξος, ότι θα ξεπεραστεί και αυτή η κρίση στο κίνημα των οικολόγων. Διαγραφές θα έχουμε ή δεν θα έχουμε? Εγώ δεν θέλω να έχουμε διαγραφές. Γιατί να έχουμε διαγραφές? Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα βρούμε μεταξύ μας και θα βρούμε μια λύση σε αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει. Αλλά αν δεν τα βρείτε? Θέλω να αποφύγουμε αυτά τα ακραία μέτρα. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ των διαγραφών. Μάλιστα. Όσον ήμουν πρόεδρος του οικολόγων, εγώ τα λίγα χρόνια που ήμουν, γιατί δεν ήμουν όλα αυτά τα χρόνια πρόεδρος, όπως λέγουν κάποιοι, έτσι, δεν είχαμε διαγραφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ανοίξαμε λογαριασμούς, θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Όποτε θέλεις, οι εκλογές είναι την άλλη εβδομάδα. Κυριακή, κοντή γιορτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από το κίνημα οικολόγων και τον κύριο Περδίκη, ο οποίος μας έδωσε μάλλον και ειδήσεις. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντίνο Αγιομαμή.